χθες εσείς βγήκατε περίπου αυτή την ώρα στον Α απέναντί μας και κάνατε μια δήλωση: όποιος δεν συμφωνεί ή όποιος διαφωνεί μπορεί να κατέβει από το τρένο. Τι ήταν αυτό, αυτό ήταν ήδη γνωστό για την παρέτηση του κυρίου Κοντζιά και εσείς δώσατε το σύνθημα? Όχι, δεν έδωσα κανένα σύνθημα. Της αποδοχής της παρέτησης. Εγώ προσπάθησα να διερμηνεύσω το μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός και έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης. Ότι δηλαδή έχουμε μια σαφή πολιτική κατεύθυνση ως κυβέρνηση και από εκεί και πέρα όποιος δεν θέλει να φτάσει στον προορισμό ή όποιος δυσφορεί κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής προσπάθειας την οποία κάνουμε, πρέπει να κατέβει και από το τρένο. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Έχουμε μια σειρά από θετικές εξελίξεις όμως ταυτόχρονα, τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε για το καλό του ελληνικού λαού, με ενότητα, με σοβαρότητα, με ψυχραιμία και με πολιτικό σχέδιο. Όλες τα πρωτοσέλιδα πολλών εφημερίδων λένε ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον Καμένο. Επέλεξε τον Καμένο. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος εκβιάζεται. Ακούστε, ο Πρωθυπουργός ούτε εκβιάζεται από κανέναν, ούτε εκβιάζει κανέναν. Επίσης, μου είναι κάπως ακατανόητο αυτό, διότι ποτέ δεν μπήκε δίλημα Κοντζιάς ή Καμένος στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Αυτός είναι να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Και ξέρετε, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι πολιτικό στοίχημα, δεν είναι προσωπικό στοίχημα κανενός. Είναι η κεντρική πολιτική πρόκληση και ο κεντρικός πολιτικός στόχος του Πρωθυπουργού και του συνόλου της κυβέρνησης, η οποία αποφασίζει με θεσμικό τρόπο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού εχθές νομίζω ήταν επίσης σαφές. Είπε ότι δεν θα επιτρέψει ούτε και την ασυνείδητη πρόκληση αποσταθεροποίηση στην κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο δεν θα ανεχτεί και οποιαδήποτε διγλωσία από εδώ και στο εξής. Πράγματι, τις προηγούμενες μέρες υπήρξε μια συζήτηση στη βάση μιας υπαρκτής πολιτικής διαφωνίας που υπάρχει στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο εξής η κυβέρνηση θα πρέπει να πορεύεται με ενότητα, με ενιαίο πολιτικό λόγο, για να υλοποιήσει ακριβώς τους πολιτικούς στόχους τους οποίους έχει θέσει σε μια περίοδο που είναι εξαιρετικά κρίσιμη, γιατί όπως ξέρετε βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, στη φάση όπου περνάμε από την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπίας στην μετά το μνημόνιο εποχή, και εδώ ακριβώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Καλές είναι οι προκλήσεις. Συγγνώμη, Μάριο, αλλά από εδώ και πέρα, επειδή το μακεδονικό είναι ένα κεντρικό θέμα, η λύση του προβλημάτων με την γείτονα χώρα είναι κεντρικό θέμα της κυβέρνησης και έχει επενδύσει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι θα σταματήσει ο έτερος της κυβέρνησης, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, να λένε ότι δεν ψηφίζουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί είναι δεδομένες οι θέσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΜΕΝ. Εμείς δεν λέμε, ο Πρωθυπουργός μάλλον δεν ζητάει από κανέναν να αλλάξει την άποψή του. Εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία συντίθεται από δύο κόμματα με διαφορετικές πολιτικές ιστορίες, πολιτικές διαδρομές, πολιτικές θέσεις. Υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία που αφορά την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και την επιτάχυνση της θεσμικής θωράκισης, αν θέλετε, της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Ωστόσο, και φυσικά υπάρχει βεβαίως η πρόκληση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως προς τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Καμένος από την πρώτη στιγμή, εδώ και 10 μήνες, έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του, τις αμφιβολίες του, τις αντιρρήσεις του, τις διαφωνίες του. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ποια είναι η συλλογικά αποφασισμένη πολιτική της κυβέρνησης. Και αυτή είναι η στήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Πρωθυπουργός εχθές με σαφήνεια είπε, και γι' αυτό ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι για μας είναι ένας κεντρικός πολιτικός στόχος
και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε αφού πληρωθούν οι τυπικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η ίδια η συμφωνία στη γειτονική χώρα, δηλαδή η αναθεώρηση του συντάγματος, η συμφωνία των Πρεσπών να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να τεθεί τελικά σε ισχύ. Μάλιστα. Τώρα, επανερχόμενοι σε αυτό που είπε πριν ο Νίκος για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, που μίλησε για έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, είπε επίσης ότι αποπέμφθηκε ο πρωτεργάτης της συμφωνίας και κρατήθηκε ο άνθρωπος που διαφωνεί και λέει ότι μπορεί να ρίξει και την κυβέρνηση. Και αυτό δεν δίνει ένα λάθος μήνυμα. Σας ξαναείπα ότι το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης, ο αρχιτέκτονας, ο άνθρωπος που μπήκε μπροστά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών, φυσικά με την τεράστια, με τη θεμελιώδη συμβολή του Νίκου Κοντζιά, αυτό δεν το αρνείται κανείς, έδωσε εχθές σαφές μήνυμα και σαφή κατεύθυνση για την ελληνική κυβέρνηση. Η Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο είναι ζωντανή, αλλά αποτελεί κεντρικό πολιτικό στόχο για μας. Εξάλλου, θα πρέπει να σας πω ότι η παρέτηση του κυρίου Κοντζιά, που για μένα είναι πολιτικά κατανόητη, με δεδομένα όσα σας γιατί έλεγα. Γιατί παρέτησε ο κύριος Κοντζιάς, κύριε αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σας λέω ειλικρινά. Σας λέω ειλικρινά, βεβαίως ήμουν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρχε μία συζήτηση, υπήρχε όμως και μία εισήγηση από τη μεριά του Πρωθυπουργού, που το έχω πει ήδη τρεις φορές, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο της κυβέρνησης στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι, επομένως, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Για μένα, πολιτικά, η παρέτηση Κοντζιά είναι πλήρως ακατανόητη. Ότι ακούστηκαν διάφορα εχμές από τον κύριο Καμένο για μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών και διάφορα για κακοδιαχείριση. Εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ, καμία σκιά, και έχω την απόλυτη βεβαιότητα, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει την απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως σκιά ως προς την ηθική ακεραιότητα του Νίκου Κοντζιά. Μάλιστα. Τον στήριξε κάποιος μέσα όμως το Υπουργικό όταν ακούστηκαν, όπως λέγεται, εγώ δεν μέσα από τον αυτή κύριο τη στιγμή, ακούστε να δείτε. Ναι. Εσείς τώρα θέλετε να με βάλετε να σχολιάζω επί διαρροών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν πολιτική, ήταν ανοιχτή, είχε πολύ συγκεκριμένους άξονες, ένας εκ των οποίων ήταν και η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε όμως και έναν χαρακτήρα που θα έπρεπε όλοι πλέον να δεσμευτούν ότι δεν θα συμπλέξουν σε καμία περίπτωση με την Νέα Δημοκρατία και με την άκρα δεξιά στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στη χώρα. Αυτό έγινε απολύτως δεκτό και ομοφόνος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν υφίσταται σαφής, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, πολιτικός λόγος για την παρέτηση του κ. Κοντζιά. Αυτό ήταν ένα μήνυμα προς τον κύριο Καμένο που, και με τον κύριο Τσουνίδη είχαν βγει οι δηλώσεις πέρα της πρότασης Μομφής. Ο κύριος Κοντζιάς γιατί παρετήθηκε? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Πραγματικά μου είναι πολιτικά ακατανόητος ο λόγος. Με δεδομένο σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν τέθηκε ποτέ δίλημα. Δεν τέθηκε ποτέ δίλημα Κοντζιάς ή Καμένος. Δεν τέθηκε ποτέ κανένας τέτοιου τύπου εκβιασμός. Επομένως, σας ξαναλέω ότι για μένα πολιτικά είναι μη ερμηνεύσιμη αυτή η κίνηση του κ. Κοντζιά. Η σχέση είχε και νωρίτερα διαραγή? Υπήρχαν σημεία δηλαδή που υπήρχαν προστριβές από πριν? Η σχέση μεταξύ ποιων? Του κ. Κοντζιά και του κ. Τσίπρα. Ναι. Και... Δεν υπήρχε κανένα θέμα στην σχέση τους. Αντιθέτως, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, φυσικά οι υπουργοί συζητάνε με τον Πρωθυπουργό. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες, βρίσκονται όμως στο τέλος συγκλήσεις. Επομένως, μάλλον και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ο Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός πορεύτηκαν μαζί. Επομένως, γι' αυτό σας ξαναλέω, για μένα είναι μη ερμηνεύσιμος πολιτικά ο λόγος της παρέτησης. Κύριε Τζανακόπουλο, να σας το ρωτήσω ανοιχτά, γιατί γράφετε και συζητείτε. Μήπως υπήρχε μια προσυνεννόηση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο σε αυτό το γεύμα που είχαμε και πριν τώρα το Υπουργικό, τι λέτε την τώρα οποία δεν γνώριζε ο κύριος Κοντζιάς? Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Εξάλλου, σας ξαναλέω,
Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν, προς τι όλο αυτό, για μένα σας λέω, είναι πολιτικά κατανόητο και μη ερμηνεύσιμο. Θα κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ. Όσο υπήρχε το θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου στις ΗΠΑ για το Plan B και για τις βάσεις, υπήρξε μια ρητορική από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ και από προβλημένα στελέχη και από βουλευτές και από υπουργούς, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις εναντίον. Με αυτή την πράξη, με την παρέτηση Κοτζιά, δεν θεωρούν ότι πάγωσαν λίγο? Γιατί ενώ επιτίθεταν στον κύριο Καμένο, ουσιαστικά έφυγε από την κυβέρνηση ο κύριος Κοτζιάς. Αυτό είναι ζήτημα όμως που δεν μπορεί να αφορά την κυβέρνηση. Σας λέμε τι ακούμε. Αφορά τον κύριο Κοτζιά. Mm. Ο κύριος Κοτζιάς πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε, με δεδομένο, όπως σας είπα, την πολιτική προσέλευση της κυβέρνησης στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και την σύγκληση που υπάρχει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το δεύτερο, σε σχέση με το αν και κατά πόσο έχουν παγώσει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή παρετήθηκε ο κύριος Κοτζιάς. Με συγχωρείτε, δεν τέθηκε ποτέ το δίλημα ή ο Κοτζιάς ή ο Καμένος. Αυτό προσπάθω να σας εξηγήσω τόση ώρα. Δεν υπήρχε ποτέ δίλημα στον Πρωθυπουργό, θα κρατήσω τον έναν και θα διώξω τον άλλον. Η κατάσταση δεν έχει καθόλου έτσι. Είναι μια ερμηνεία των γεγονότων αυτή, η οποία δεν προκύπτει από πουθενά. Είχε βάλει παρέτηση και στο παρελθόν ο κύριος Κοτζιάς? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Γιατί το θέμα με τη Ρωσία. Αυτό το οποίο. Όχι, βεβαίως όχι. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν είχε προκύψει κανένα ζήτημα σχέση με τη Ρωσία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, έχουμε ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι σαφές από τη χθεσινή του δήλωση. Δεν θα ανοιχτεί την διγλωσία, δεν θα ανοιχτεί προσωπικές, πολιτικές, στρατηγικές στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι με την πρωτοβουλία του να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το Υπουργείο των Εξωτερικών, δεσμεύει όλους σε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Μάλιστα. Όσον αφορά σε αυτό το θέμα τώρα, να πάμε λίγο δίπλα, να πάμε λίγο στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στα Σκόπια. Έχετε ελπίδες να λυθεί το θέμα από εκεί? Γιατί περνάει ο καιρός, έχουν βέβαια 10 μέρες οι άνθρωποι μέχρι να ψηφίσουν, έως 10 μέρες είναι, αλλά τα δείγματα δεν είναι ότι πάμε να βρούμε και να ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Ζάεφ κάνει μια εξαιρετικά δύσκολη αλλά εξαιρετικά σημαντική ταυτόχρονα προσπάθεια. Αξιομνημόνευτη, αξιοπρόσεκτη, και νομίζω ότι στο πλαίσιο ακριβώς της συνταγματικής διαδικασίας θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται. Βεβαίως, αν δεν το καταφέρει αυτό, εμείς έχουμε στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα στην γειτονική χώρα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα λύσης, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Ο μοναδικός δρόμος είναι η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, θα πρέπει και στην γειτονική χώρα οι πολίτες να αποφασίσουν τελικά τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να πορευθούν στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, τι Βαλκάνια θέλουμε, τι διεθνείς σχέσεις θέλουμε, τι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα θέλουν. Νομίζω ότι και ο κύριος Ζάεφ και ο κύριος Τσίπρας, όντας δεσμευμένοι στη Συμφωνία των Πρεσπών, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να αξιοποιηθεί αυτό το παράθυρο και να μπορέσουμε επιτέλους να περάσουμε στην επόμενη μέρα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και στην επόμενη μέρα για την σταθερότητα στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν ο κύριος Ζάεφ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, φαντάζομαι ότι θα απευθυνθεί στους πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με δεδομένο το γεγονός ότι έχει και ο ίδιος θέσει ως πολιτικό του στίχημα την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα θα πάει σε εκλογές. Αυτό είναι εντάξει. Λοιπόν, αν λοιπόν πάει σε εκλογές, εδώ αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν απόσταση. Όμως εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλω να σχολιάσω τα εσωτερικά ενός Όχι, θα πάμε πάλι σε εμάς, κύριε Ζανάκο. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Ζάεφ δίνει μια μεγάλη μάχη, τον στηρίζουμε σε αυτή τη μεγάλη μάχη την οποία δίνει και αναμένουμε το αποτέλεσμα του κοινοβουλίου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την ελπίδα ότι θα κάνει όσα πρέπει για να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, ερχόμενοι πάλι εδώ και
από αυτά που είπατε, καταλαβαίνουμε ότι αν πάμε στο σενάριο των προώρων εκλογών, εδώ θα πάρουμε και ένα χρόνο μπροστά μας. Δηλαδή θα πάει η συμφωνία, αν θα έρθει αργότερα. Ο κύριος Καμένος λέει ότι η δικιά του εκτίμηση είναι ότι δεν θα έρθει η συμφωνία. Ο καθένας δικαιούται στην πολιτική να κάνει εκτιμήσεις. Δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Να καταλάβαμε και από τον Πρωθυπουργό ότι δεν του ζητάει να αλλάξει θέση. Σας το είπα και εγώ πριν. Είναι γνωστή, σωστά. Λοιπόν, όμως από την άλλη. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το γνωρίζετε κι εσείς άλλωστε, υπάρχουν οι πολιτικοί, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που θα κυρώσει τη συμφωνία έτσι ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, επειδή με ρωτάτε. Δεν ρωτάω ακριβώς για το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συμβεί, εγώ θεωρώ ότι μέχρι την άνοιξη, μέχρι τις αρχές της άνοιξης, μέχρι την πρώτη Μάρτη, θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και στη γειτονική χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την ερώτηση. Ακόμα δηλαδή και στο κακό σενάριο. Και στο κακό σενάριο, δηλαδή θεωρείτε ότι θα έχει τελειώσει το Μάρτιο. Πάμε. Το Μάρτιο. Ωραία. Η πρόθεση δικιά σας βέβαια είναι να εξαντλήσετε την τετραετία. Τώρα αυτό θα πάει μέχρι το Μάιο που θα είναι και οι άλλες εκλογές. Θα πάμε και πιο μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εσείς ξέρετε ή θα το δείτε. Όμως, εάν η συμφωνία, όπως λέτε, έρθει περίπου το Μάρτιο, θα βρεθείτε πάλι μπροστά σε αυτό με τον εταίρο. Το ξεκαθάρισε ο κ. Καμένος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε ότι δεν θα συμπλέψει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε πιθανή πρόταση δυσπιστίας. Άρα, εσείς λοιπόν, μετά σε αυτό το σημείο, λέτε ότι υπάρχει πλειοψηφία Φυσικά να περάσει χωρίς τους ΑΝΕΛ. Υπάρχει πλειοψηφία και για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για να μπορέσει η κυβέρνηση να εξαντλήσει την συνταγματική θητεία. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι άλλο. Ο κύριος Καμένος των άλλων, μέσα από αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε και τις τοποθετήσεις, π.χ. της κυρίας Κουντουρά, που μάλλον έτσι όπως την ακούσαμε, εννοεί ότι θα πράξει κατά συνείδηση και ενδεχομένως να ψηφίσει και αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει πει ότι θα την ψηφίσει τη συμφωνία και θα παραδώσει και την έδρα του μετά. Άρα λίγο φιλορροεί ο κύριος Καμένος. Φοβάστε ότι στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του δικού του και της πολιτικής του επιβίωσης επίσης, μήπως κάνει καμιά έκπληξη ακόμη. Σας ξαναλέω. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Καμένος κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να συμπλέψει με τη Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Για μένα αυτό είναι μια πολιτική τοποθέτηση η οποία επιλύει όλους τους υποτιθέμενους γρίφους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Πάντως ήταν κάρτα αυτή που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα ανεχθώ και περί προσωπική στρατηγική, πολιτική στρατηγική και όλα αυτά. Στον κύριο Καμένο ήταν. Δηλαδή μπορεί να είναι προφανέ ότι ο Πρωθυπουργό εκπέμπει μηνύματα προ όλε τι κατευθύνσει. Χωρί να αποκλείεται και το κόμμα. Δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Θέτει του στόχου τη ελληνική κυβέρνηση και σε αυτή την πορεία δεν θα ανεχτεί ούτε προσωπικέ στρατηγικέ ούτε δηγλωσίε. Η επικοινωνία με τον ΖΑΕΦ μετά την. Βεβαίω ο Πρωθυπουργό επικοινωνεί με τον. Πώ ήταν την παρέτηση, θέλω να μα πείτε. Ξαναλέω. Ο Πρωθυπουργός επικοινωνεί με τον κύριο Ζάιφ πολύ τακτικά. Προφανώς ο Πρωθυπουργός γειτονικής χώρας δεν θα σχολιάσει τις εσωτερικές καταστάσεις και την εσωτερική πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Αντιθέτως, συμφώνησαν ή επανέλαβαν αυτό το οποίο είναι σε όλους μας γνωστό, ότι δηλαδή και οι δύο εργάζονται για τα Βαλκάνια του 21ου αιώνα και οι δύο εργάζονται για την υλοποίηση και τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να φύγουμε από αυτό το θέμα, να πάμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ακόμα. Ό,τι θες. Κύριε Τζανακόπουλε, έγινε όλο αυτό. Προφανώς διατηρήθηκαν και ισορροπίες και καταλαβαίνουμε ότι η προτεραιότητα του Πρωθυπουργού είναι να υπάρχει ενότητα και να προχωρήσει και να φανεί και όποιος σχεδιασμός υπάρχει για την επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια. Γιατί βλέπουμε και όλη αυτή την αγωνία που υπάρχει και το τι θα γίνει και με τις συντάξεις και πώς θα ενισχυθούν και τα χαμηλά εισοδήματα. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι είναι και σε μια διαδικασία που πρέπει να διατηρηθούν οι ισορροπίες και μέσα στο δικό σας το κόμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιμένετε ότι θα υπάρχουν ενδεχομένως αντιδράσεις. Μαθαίνουμε ότι η κίνηση Πράττος, την οποία ανήκει ο κύριος Κοντζιάς και είναι και ο κύριος Τόσκας, ο οποίος επίσης έχει αποχωρήσει από αυτή την κυβέρνηση στον ανασχηματισμό. Μήπως δεν υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Καταρχήν το Πράττο είναι
ένα διαφορετικό κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο ισχύει... Κόμμα, κίνηση. Είναι μία κίνηση. Στο κόμμα. Όχι, όχι. Όχι, το Πράτο, η κίνηση Πράτο συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως κατά τη διάρκεια των εκλογών και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ των 145 μελών δεν υπάρχει περίπτωση να υποστεί καμία απώλεια. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό, διότι όλοι κατανοούν την ευθύνη. Δεν περιμένετε αντιδράσεις δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, πολιτικές απόψεις θα ακουστούν, πολιτικές θέσεις θα ακουστούν. Το θέμα είναι αν τελικά ούτε μπορεί κανείς να αποκλείσει την δυνατότητα κάποιου να συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση, να πει τη γνώμη του, να εκφράσει πιθανές επιφυλάξεις, και βεβαίως όλες αυτές τις επιφυλάξεις θα πρέπει να τις ακούμε, να τις απαντάμε, να λέμε το αντεπιχείρημά μας. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην πολιτική, μέσα στην πολιτική ζωή. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να τα σπουδαιολογούμε. Υγεία είναι αυτό για την πολιτική, το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες εκφράζονται. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι στα κεντρικά ζητήματα να υπάρχει μια σαφής πολιτική κατεύθυνση, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει αποφασιστικότητα. Και νομίζω ότι αυτή ακριβώς την αποφασιστικότητα εξέπεμψε χθες ο Πρωθυπουργός με το μήνυμά του, με τη δήλωσή του. Μάλιστα. Εγώ θα φύγω τελείως από το θέμα Κοντζιάς, από το θέμα Καμένος, και θα πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο χθες και προχθές για τη Νέα Δημοκρατία είναι... Επιμένετε όμως και εσείς να το βάζετε ως δίλημα, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Άλλο φεύγω, θέμα, όχι, άλλο θέμα θα βγάλω. Ότι λέτε από το θέμα Κοντζιάς, από το θέμα Καμένος. Όχι, άλλο αυτό θέμα, είναι σαν άλλο θέμα. Αυτό είναι σαν να υπονοεί ότι υπάρχει δίλημα ή υπήρχε στον Πρωθυπουργό. Υπήρχε στον Πρωθυπουργό η αναγκαιότητα να διαλέξει μεταξύ των δύο. Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, σας ξαναλέω, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός προσωπικά ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί? Για να οδηγήσει τη χώρα, για να οδηγήσει την κυβέρνηση στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, δεν υπάρχει δίλημα Κοντζιάς Καμένος. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το θέμα, φεύγουμε από το θέμα Κοντζιά και πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε στην επίθεση που έγινε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και σε ένα περιστατικό που έγινε στη Φιλοσοφική με το Ρουβίκονα. Καλά, αυτό είναι εσωτερικό του ουσιαστικά, αλλά έχουν αναδειχθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο ΑΤΑΦ Ομόνιας και είπε ότι στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει ανασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά πραγματικά γεγονότα για να δημιουργήσει πολιτικό ζήτημα εκεί που, κατά τη γνώμη, μέγιστο πολιτικό ζήτημα, εκεί που δεν υπάρχει μέγιστο πολιτικό ζήτημα. Αντιθέτως, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί και σαφείς, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, η βαριά εγκληματικότητα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από το 2015 μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί κατά περίπου 40%. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς θέλει να οδηγήσει το κόμμα του σε μια ακροδεξιά ρητορική, θέλει να κινητοποιήσει, αν θέλετε, όλα τα αντιδραστικά, αντανακλαστικά μιας κοινωνίας η οποία έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 10 χρόνια. Και πάντοτε, όταν οι κοινωνίες περνάνε τόσο δύσκολα, δημιουργούνται αυτού του τύπου τα φοβικά σύνδρομα. Θέλει λοιπόν, αντί να τα κατευνάσει αυτά τα φοβικά σύνδρομα, θέλει να τα μεγαλοποιήσει, θέλει να τα εντείνει. Και νομίζω ότι αυτή η πολιτική γραμμή τελικά θα αποδειχθεί σε βάρος του. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε ως ένας κεντρός φιλελεύθερος πολιτικός, με τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως η αριστερά να συζητήσει για την αντιγκλιματική πολιτική, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να αναδιοργανωθούν τα σώματα ασφαλείας στη χώρα, να βρεθούν πολιτικές συγκλήσεις. Όμως ο κ. Μητσοτάκης, αντί να επιλέξει αυτή τη γραμμή, τη γραμμή δηλαδή μιας συνεπούς φιλελεύθερης πολιτικής σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, έχει και σε αυτό τον τομέα επί της ουσίας παραδώσει τα ιδεολογικά κλειδιά στην ακροδεξιά πτέρυγα του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Σαμαρά, στους οποίους ταιριάζει γάντι αυτή η πολιτική. Κύριε Τζανακόπουλο, όμως τα μηνύματα εκπέμπονται και από τους ίδιους τους αστυνομικούς. Δηλαδή, αν οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι εμείς χρειάζομαστε ασφάλεια, εντάξει, να δείτε, τι μήνυμα προκύπτει για την κοινωνία? Δηλαδή, η αστυνομία υποτίθεται. Επιτρέψτε μου λίγο. Οι αστυνομικοί καταρχήν δεν μιλούν με μια φωνή. Και αυτά τα οποία λένε κάποιοι από αυτούς πολλές φορές παραπέμπουν και σε συγκεκριμένες πολιτικές ατζέντες.
Άρα, εννοείτε λοιπόν, τους συνδικαλιστές, κύριε Τζανακόπουλε. Εννοώ αστυνομικούς οι οποίοι κατά καιρούς έχουν κάνει δηλώσεις τις οποίες δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας για να καταλάβεις ότι παραπέμπουν σε μια το συγκεκριμένη ιδιολογική... Το ίδιο όμως το περιστατικό τους εμφανίζει αδύναμους. Δηλαδή αν πηγαίνουν σε ένα κεντρικό αστυνομικό τμήμα 50-80 αναρχικοί εξουσιαστές και εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω το περιστατικό. Όμως πρέπει να, εδώ να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ευθύς. Τέτοιου τύπου περιστατικά υπήρχαν και πριν τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιου τύπου περιστατικά, αν θέλετε, έντονης χρήσης βίας ή λιγότερο έντονης χρήσης βίας, βεβαίως και είναι καταδικαστικά και πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην οδηγούμαστε και σε χειρότερα τελικά αποτελέσματα. Αυτή τη συζήτηση βεβαίως να την κάνουμε. Ωστόσο, από αυτό το να οδηγούμαστε σε μια γενίκευση της ατζέντας της ανασφάλειας, νομίζω και επιμένω ότι παραπέμπει σε μια άλλη πολιτική ατζέντα, η οποία δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει η ατζέντα αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα. Να κάνω και μια ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Τζανακόπουλε, θα την κάνω την ερώτηση. Σας κατηγορούν και για παρέμβαση δικαιοσύνη. Βάση. Δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ να το κάνω. Ο κύριος Πολάκης θα απαντήσει από μόνος του σήμερα, γιατί θα είναι καλεσμένος εδώ στην Ερτένα. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Για τα όσα είπε ο κύριος Πολάκης. Το έχουν κάνει ζήτημα. Κοιτάξτε, να δείτε. Μεγάλο και. Ο κύριος Πολάκης. Κυκλοφορούν και οι δηλώσεις του κύριου Πολάκη, έτσι, και το ηχητικό του κύριου Πολάκη. Θέλετε να σας δείξω και εγώ τα ηχητικά του κύριου Γεωργιάδη. Που έλεγε θα σας βάλω όλους φυλακή, θα σε βάλω φυλακή Πολάκη, θα σε βάλω φυλακή. Πώς καλά, είχαν μια μεταξύ τους κόντρα. Λοιπόν, εκεί. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εντάξει, εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να ακουστούν και πράγματα εντός ενός οργάνου τα οποία να μην αντανακλούν την πραγματικότητα. Αχα. Δηλαδή, να είμαστε λίγο. Μα πώς το συνέδεσαι τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, έχει το νόημα. Να είμαστε λίγο σοβαροί όταν κάνουμε πολιτική κριτική. Είπε για να κερδίσουμε τις εκλογές να βάλουμε και κανένα φυλακή. Ακούστε. Και ο κύριος Παγγελόπουλος το σχολίασε αυτό και είπε ότι ήταν λίγο μπρουτάλ η τοποθέτηση. Σας λέω ότι είναι μια έκφραση την οποία δεν θα χρησιμοποιούσα εγώ. Ωστόσο, πρέπει να σας πω το εξής. Είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις στην πολιτική σου ατζέντα και στην πολιτική σου στοχοθεσία τη θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, και νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης το έχει αποδείξει αυτό, ότι δηλαδή μάχεται μέρα τη μέρα για να καθαρίσει μια κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί στο Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα με το ΚΕΛΠΝΟ όλα τα προηγούμενα χρόνια, και σε αυτή του τη μάχη έχει βρει απέναντι ένα ολόκληρο παραθεσμικό σύστημα εξουσίας με το οποίο μάχεται καθημερινά. Αυτό εννοεί ο κύριος Πολάκης λοιπόν όταν κάνει τη συγκεκριμένη κάθε δήλωση. Κάθε φορά που ό,τι κάνει δηλαδή, κάποιες δηλώσεις ο κύριος δηλαδή, Πολάκης χρειάζεται ερμηνεία όμως δηλαδή, μετά. Ό,τι δηλαδή πρέπει αυτή η κυβέρνηση να δώσει τη μάχη εναντίον της διαφθοράς. Και τη δίνει και θα συνεχίσει να τη δίνει καθημερινά αυτή τη μάχη, όσο και αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να δημιουργεί μια δίθεν εικόνα παρέμβασης στην δικαιοσύνη. Έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι θα πάει στην Ευρώπη για να καταγγείλει την ελληνική κυβέρνηση ότι δίθεν δημιουργεί θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα, είναι γραφικά πράγματα από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε ένα πολιτικό σύστημα εξουσίας, το οποίο επί 40 χρόνια αλώνιζε, δεν σεβόταν τίποτα, δημιουργούσε παντού εστίες διαφθοράς και διαπλοκής, έρχεται να κάνει κριτική στη σημερινή κυβέρνηση ότι δήθεν δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Αυτά, ξαναλέω, είναι παρανοϊκά, είναι γραφικά πράγματα. Πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση, η οποία αν όμως είναι και φλέγον θέμα. Αν δεν έχουν πολλές ερωτήσεις, σας θέλει να φύγει η ώρα τώρα. Αυτό πήγαμε να πούμε τώρα για συντάξεις. Για τις συντάξεις θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα, κύριε Τζανακόπουλε. Και πότε θα κριθεί και πότε θα ξέρουν και οι συνταξιούχοι, θα πάρτε κι εσείς επισήμως, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει αισιοδοξία στο ότι δεν θα. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία. Τι θα πούν και οι θεσμοί. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία. Δεν υπάρχουν θεσμοί. Σε αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν καταθέσει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους προϋπολογισμούς τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιταλίας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό τον οποίο θα καταθέσει στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Κάνω λάθος? Το κατέθεσα και έτσι όπως ήθελε. Επιτρέψτε μου, ναι. Προσχέδιο.
κατευθείαν. Ναι, προσχέδιο. Λοιπόν, όλοι. Και ναι. Το ερώτημα είναι αν η Ιταλία, αν ο Ιταλικός προϋπολογισμός θα γίνει αποδεκτός με την Κομισιόν. Γιατί κάνουν διαπραγματεύσεις οι Ιταλοί? Είναι σε κανένα μνημόνιο? Βρίσκονται σε καμία. Είναι σε κόντρα, κύριε Τζανακόπουλο. Γιατί είναι σε κόντρα, θεσμικά ρωτάω. Γιατί κάνουν διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Είχαν κανένα μνημόνιο. Έτσι και αλλιώ. Αυτή η δέσμευση είναι όλοι προϋπολογισμένοι. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν η διαδικασία στην οποία συζητείται και ο ελληνικός προϋπολογισμός, τι είναι? Δεν είναι μια διαδικασία επιτροπίας μνημονιακού τύπου. Γι' αυτό δεν υπάρχουν θεσμοί, όπως σας είπα. Αλλά αντιθέτως. Ακούστε λίγο αυτό που σας λέω. Ναι. Αλλά αντίθετα, έχουμε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία είναι κοινή για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο πλαίσιο λοιπόν. Άρα λοιπόν, ήθελα να ξεκαθαρίσω το ζήτημα της διαδικασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να επιτύχει το στόχο του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος το 2019 χωρίς την εφαρμογή του μέτρου. Αυτό, όπως προκύπτει και από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και από τις πληροφορίες που έχουμε, θα γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνει αποδεκτό, διότι τα νούμερα δεν μπορείς να τα πειράξεις. Είναι εκεί, είναι δεδομένα, είναι σαφή. Άρα λοιπόν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι μη εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων θα γίνει σε συνεννόηση και με τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θα τα ξέρετε το Δεκέμβριο, επανέρχομαι εγώ. Όχι, για νομίζω ότι το... η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν προβλέπεται. Μέσα Νοεμβρίου, νομίζω ότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί περίπου στις αρχές Νοεμβρίου. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε? Γιατί εμείς καθημερινά παίρνουμε μηνύματα και διαπιστώνουμε την αγωνία του συνταξιούχου. Το κατανοώ. Την κατανοούμε αυτή την, αγωνία. Εγώ μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει τις προτάσεις της, έχει δείξει τις προθέσεις της και νομίζω ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι τέτοια που δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου αυτού. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας. Που απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που σας κάναμε. Να είστε καλά. Ούτε νερό δεν πρόλαβε να πιει. Ούτε νερό δεν πρόλαβε τον άνθρωπο να πιει. Τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Το θέμα